Το σκληρό σχολείο του πολέμου που κράτησε σχεδόν χωρίς ανάπαυλα από το 1911 μέχρι το 1922, κυρίως δε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας με όλες τις στερήσεις και τα βάσανα που προκάλεσε, έφερε το τουρκικό έθνος στη νέα του πορεία, ταχύτερα και με προβάδισμα σε σύγκριση με άλλα έθνη που βρέθηκαν σε παρόμοιες καταστάσεις. Όμως η νίκη στον πόλεμο ήταν εφικτή μόνο και μόνο επειδή στο τουρκικό έθνος είχε δοθεί ένας τέτοιος Führer, ο Μουσταφά Κεμάλ, και επειδή αυτό τον είχε αναγνωρίσει και τον είχε ακολουθήσει ανεπιφύλακτα. Το τουρκικό έθνος είχε εναποθέσει τη μοίρα του στα χέρια του Führer. Τον αναγνώρισε τότε που ήταν επαναστάτης της τιμής και συνέχισε να τον αναγνωρίζει και μετά τον προβιβασμό του από επαναστάτη σε πολιτικό άνδρα. Ένα ακόμη συχνό μοτίβο αυτών των αφηγήσεων. Η κατά Νίτσε απόλυτη ή η γρανιτένια θέληση προβαλόταν συνεχώς ως κύριο συστατικό αυτής της ιστορίας σε ό,τι αφορούσε τόσο τον Führer όσο και το έθνος στο σύνολό του. Έτσι οι αφηγήσεις αυτές διερευνούσαν διάφορες πτυχές του ολοκληρωτικού πολέμου. Η νέα Τουρκία είχε γεννηθεί κάτω από ένα άνευ προηγουμένου θυσίες σε έναν λαϊκό πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας, ο ηττημένος Τούρκος έπρεπε, για να έχει έστω και την παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας, να επιστρατεύσει τους πάντες και τα πάντα, γέροντες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά. Έπρεπε να επιστρατευτεί ακόμα και ο τελευταίος άντρας, ακόμα και το τελευταίο κομμάτι μετάλλου. Στη βιογραφία του Χίτλερ, ο Λίερς είχε τονίσει ότι το κατόρθωμα του Ατατούρκ είχε επιτευχθεί με κανόνια που τα επάνδρωναν γέροι και παιδιά. Έτσι οι θυσίες και οι κακουχίες, καθώς και ο ολοκληρωτικός και ο έσχατος πόλεμος, αποτελούσαν βασικά συστατικά της επιτυχημένης ιστορίας ενός Führer. Επιπροσθέτως, η ανάγκη να μετατραπεί το έθνος σε μια πολεμική κοινότητα, Kampfgemeinschaft, ζωής και θανάτου, αναδεικνυόταν σε αυτές τις αφηγήσεις ως βασική προϋπόθεση μιας επιτυχημένης ιστορίας ενός Führer. Το 1933 η National Socialistische Partei Correspondenz ενημέρωσε με την ανάλυσή της για την Τουρκία τους πιστούς του κόμματος ότι αυτή η πολεμική κοινότητα έπρεπε να δεσμεύεται από την πίστη στον Führer και την αγάπη για την πατρίδα. Αν ήταν απαραίτητο, το έθνος έπρεπε να σκάψει χαρακόμματα και να πολεμήσει μέχρι θανάτου, ακόμα και αν στον κόσμο δεν απέμενε τίποτε άλλο από τα κουρέλια που φορούσε. Με αυτόν τον τρόπο, η βιογραφία του Ατατούρκ, ή μάλλον οι γερμανικές και ιδίως οι ναζιστικές ερμηνείες της, λειτουργήσε και ως προετοιμασία για τον έσχατο γερμανικό πόλεμο. Η λέξη ναζί προέρχεται από το National Socialism, που είναι εδώ το να είναι από το national και το socialism είναι από το, είναι το ζ, αυτό ναζί. Τώρα εμείς τι έχουμε εδώ, έχει δημιουργηθεί ο πατριωτικός συνασπισμός. Άρα είναι πα ζ πάλι. Παζί. Ha ha ha.